Έχουμε καλέσει τον κύριο Ηλία Σιώρα, τον Γενικό Γραμματέα της ΕΙΝΑΠ, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Ευαγγελισμού, ο οποίος θα προσπαθήσει μαζί μας να αποσαφηνίσει για το καλό όλων μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε, κύριε Σιώρα, ότι το να κάνεις τεστ τελικά είναι καλό ή κακό. Εμείς νόμιζαμε ότι είναι καλό, αλλά τώρα αντιλαμβανόμαστε πως αυτό είναι στον αέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία. Για τη φιλοξενία στο σταθμό σας, για να δούμε την άποψή μας. Πώς να σας πω, κάνατε μια εισαγωγή με αυτή τη λέξη ότι υπήρχε υπερβάλλον ζήλος, δηλαδή το αλόγιστη χρήση για τη διενέργεια των τεστ. Εμείς θα πούμε ποια είναι η ελελογισμένη χρήση, για να αποδείξουμε ότι αυτό το οποίο λέχθηκε είναι αλόγιστο. Παίζω με τις λέξεις. Ναι, αλλά... αντιλαμβανόμαστε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά καμιά φορά λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει κατ' επανάληψη από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο κτλ. Κάντε τεστ, τεστ, τεστ. Στους υγειονομικούς πάνω απ' όλα, που είναι οι πιο επικίνδυνα εργαζόμενοι, στους μεγάλους χώρους εργασίας. Mm-hmm. Στα σχολεία, στους καθηγητές, στους οδηγούς των λεωφορείων, στους, στα γεροκομεία, στα νοσοκομεία. Κάντε τεστ, τεστ, τεστ. Αυτό είναι οδηγία η οποία είναι άδεια αμφισβήτητη. Αυτή λοιπόν την οδηγία την πήραμε εμείς από την αρχή και διεκδικούσαμε ανάμεσα στα άλλα μέτρα, τα οποία ας μην τα συζητήσουμε, ξέρω αν φέρετε στο τέλος για τα υπόλοιπα αιτήματά μας να μιλήσουμε και για αυτά. Ζητούσαμε τεστ, να γίνονται τεστ σε όλους τους υγειονομικούς. Δεν έχουν γίνει. Να γίνονται τεστ στις ομάδες που σας είπα. Δεν έχουν γίνει. Το μόνο που ξεκίνησε να γίνεται είναι μόνο στη Γενική Εφημερία των Νοσοκομείων, όσοι έρχονται και έχουν κάποια υποψία να γίνεται τεστ, μέχρι τώρα αυτό γινόταν. Κάποια συνεργεία του ΕΟΔΗ που ξεκίνησαν πανελλαδικά και στα κάποια νησιά να κάνουν δειγματοληπτικά τεστ, ή εντελώς δειγματοληπτικά κάποια στα αεροδρόμια, και μια οδηγία για εμάς που γυρίσαμε από άδεια να γίνεται τεστ στο υγειονομικό προσωπικό που επιστρέφει από άδεια. Αυτό αύξησε πραγματικά τον αριθμό των διενεργούμενων τεστ, αλλά είναι πάρα πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή, στον Ευαγγελισμό, εμείς που είμαστε 3.000 κόσμος, 3.500 μαζί με τους ασθενείς κτλ., αντί να γίνονται ανά 20ήμερο, ανά μήνα τεστ σε όλο το προσωπικό, κάνανε μόνο 400-500 άτομα που γύρισαν την άδεια. Τίποτα άλλο. Και όσοι έρχονται στη Γενική Εφημερία. Ο Ευαγγελισμός όμως και η Σωτηρία και τα άλλα μεγάλα νοσοκομεία δεν έχουν ικανό αριθμό προσωπικού και τα εργαστήριά τους, ο εξοπλισμός τους δεν επαρκεί για να κάνουν 200-300 τεστ που χρειάζεται ημερησίως στο κάθε μεγάλο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν κάνουν μερικά από αυτά και τα υπόλοιπα τα στέλνουν στο ΕΚΙΑ. Επίσης, όσοι γύρισαν από άδεια τα εστάλησαν στο ΕΚΙΑ. Το ΕΚΙΑ μας έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι εγώ μπορώ να κάνω και 3.000-3.500 την ημέρα. Αφού έβλεπε όμως ότι εξαντλούνται τα αποθεματικά του, ενώ. Να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας εννοείται, έτσι. Ναι, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, για συντομία το λέμε. Ναι, αυτά καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που μας ακούν. Σωστά. Έπρεπε να φροντίσει να έχει επάρκεια σε αντιδραστήρια. Αυτό δεν έγινε. Όχι μόνο αυτό. Από τις 7 του Απρίλη, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Υγείας, σκεφτήκαμε με έμφαση σε όλα τα νοσοκομεία και διεκδικήσαμε. Εκτός από τις διεκδικήσεις για τα νοσοκομεία και τα μαζικά τεστ, συμπεριλάβαμε και τα εργαστήρια που πρέπει να γίνεται η εξέταση, και από τότε διεκδικούσαμε τα μαζικά τεστ. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο δεν έγινε. Δεν έγινε και εκεί που έπρεπε, στο βαθμό που έπρεπε, δηλαδή στις χώρες εισόδου της χώρας. Τι εννοώ? Ότι μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ήμασταν μια χαρά με τα 8, 10, 15 κρούσματα την ημέρα. Όταν άνοιξαν οι πύλες εισόδου και άνοιξε ο τουρισμός, ο ανέλεγκτος, όχι ανεξέλεγκτος, ο ανέλεγκτος τουρισμός, δηλαδή ένας στους 10 κάνανε τεστ, και αν γινόταν, υπήρχαν καταγγελίες ότι υπήρχαν πτήσεις χωρίς να γίνεται ούτε ένα τεστ, καταλάβατε ότι άλλαξε εντελώς η εικόνα. Γιατί το λέω αυτό? Έδιναν συγχαρτήρια στο λαό όλοι οι κυβερνώντες, η αντιπολίτευση, ότι ο λαός κράτησε και έχουμε τόσα διακρούσματα πανελλαδικά και είμαστε πρώτοι στον κόσμο ή από τους πρώτους στον κόσμο. Πώς ξαφνικά αυτός ο λαός άλλαξε συμπεριφορά και έγινε κάκιστος? Πώς η νεολαία που κρατήθηκε επί 4-5 μήνες ξαφνικά το έχουν ρίξει στη νεολαία ότι φταίει?
πώς το έχουν ρίξει τώρα εύκολο στόχο στη νεολαία. Mm-hmm. Δεν λένε όμως ότι η νεολαία στηβάζεται στα λεωφορεία και στα τρένα και στους χώρους δουλειάς. Όλος ο κόσμος στηβάζεται, όχι μόνο η νεολαία. Ναι, εύκολο στόχο και οι συνωμοσιολόγοι που λένε δεν υπάρχει ιός και το ένα και το άλλο. Και αυτός εύκολος στόχος είναι. Ναι, δύσκολος, ο δύσκολος στόχος είναι να λύσουν το πρόβλημα. Κύριε Σιώρα, κάνουμε λίγα ή πολλά τεστ. Για να το κλείσουμε. Κάνουμε, κατά κάνουμε την άποψή λίγα. Σας. Κάνουμε λίγα τεστ. Κάνουμε λίγα. Ωραία. Κάνουμε τεστ λίγα. Πιστοποιημένα ή μη πιστοποιημένα και να κλείσουμε με αυτό. Ερωτήθηκε, επειδή ήμουν σε δημόσια συζήτηση σε τηλεοπτικό σταθμό και ρωτήθηκε υπεύθυνος του Υπουργείου, δεν απάντησε αν όλα τα ιδιωτικά κέντρα είναι πιστοποιημένα ή όχι. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε εμείς που δεν έχουμε συνολική εικόνα. Τα μη πιστοποιημένα τεστ είναι τεστ που πιθανόν έχουν πρόβλημα, είναι προβληματικά, μπορεί να δώσουν ένα αποτέλεσμα. Δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί κάνουμε, επιμένουμε στα πιστοποιημένα τεστ. Επιμένουμε στα πιστοποιημένα διότι θέλουμε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Μάλιστα. Δεν το συζητάμε. Ήσασταν απολύτως σαφείς αυτό. Εδώ όμως υπάρχει και η εξής παρενέργεια μετά από την αδυναμία διενέργειας των τεστ. Γίνονται κάθε μέρα, μας λένε 10-15.000. Σε δημόσιες δομές δεν γίνονται ούτε τα μισά. Συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Τα υπόλοιπα που γίνονται σε ιδιώτες, πόσο κάνουν? 60, 70, 80, 90, 120 ευρώ. Τώρα το νοσοκομείο ο Ευαγγελισμός που έχει μια υποδομή και έχει μια σχετική υποδομή και έχει ένα προσωπικό ικανότατο αλλά πολύ λίγο σε αριθμό, αριθμητικά πολύ λίγο. Γιατί τόσο καιρό που φωνάζουμε δεν πήρε δύο μικροβιολόγους, δύο βιολόγους, ένα-δύο μηχανήματα επιπλέον να κάνει εκατοντάδες τεστ την ημέρα και να μην δαπανούνται τόσα λεφτά και να δίνουμε σε ιδιώτες. Πρέπει να κλείσουμε. Είπαμε τότε. Είπαμε να ολοκληρώσουμε σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Λέω το τελευταίο. Είπαμε τότε. Ενισχύστε το ΕΚΙΑ. Ενισχύστε τα νοσοκομεία και αν αυτά δεν φτάνουν, επιτάξτε κάποια ιδιωτικά εργαστήρια από την αλυσίδα. Η λέξη επίταξη θα είχε λύσει πολλά προβλήματα. Και δεν βάζαμε αυτό το φαινόμενο το σημερινό. Γιατί από ό,τι φαίνεται πολύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην προμήθεια των τεστ. Κύριε Σιώρα, να το θελήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι.